ακόμα στο Traffic and Way Out στο πεζόδρομο της Αλεξάνδρειας και μαζί μου είναι ο DJ, ο οποίος δίνει ραντεβού κάθε Παρασκευή στο Traffic να διασκεδάζει και να ανεβάζει τη θερμοκρασία και τη διάθεση, ο Αντώνης Τούσιος. Γεια σας, Αντώνη. Καλησπέρα. Στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, έτσι, με την ηχητική υπόκρουση της μουσικής μας, θα ήθελα να σε γνωρίσουμε λίγο. Θα ήθελα να μάθω για σένα. Πώς ξεκίνησες τη σχέση σου με τη μουσική, πότε ξεκίνησες να παίζεις και ποια ήταν τα ερεθίσεις που το ξοδήγησες αυτό. Καταρχήν θυμάμαι, ξεκίνησαν όλα όταν πήγαινα σχολείο ακόμη. Ξεκίνησα να το κάνω σαν χόμπι βασικά. Απλά είδα ότι μπορώ να δώσω πράγματα σε αυτό. Και κατέληξα να το κάνω σαν επάγγελμα εδώ και 18 χρόνια, τα μισά μου χρόνια. Συνεχίζω να το κάνω ακόμη και θα το κάνω όσο αντέχω. Σε ποια μαγαζιά ξεκίνησες να παίζεις μουσική? Είναι πολλά, είναι πολλά. Η βάση σου είναι? Τα πιο χαρακτηριστικά που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ήταν στη Χαλκιδική το Bluefish, το Καμπάνα, το Άκουα στην Καλυθέα, το Pearl, το Καπρίς, κάποιοι δεν τα έχετε προλάβει αυτά. Είναι ιστορία ολόκληρη. Στη Θεσσαλονίκη η βάση μου αυτή τη στιγμή είναι στο Goldfish. Είμαι 10 χρόνια εκεί και θα συνεχίσω να είμαι και εκεί, όπως και εδώ στο Traffic και αυτό το χειμώνα. Μια συνεργασία που ξεκίνησε... Πήγε πάρα πολύ καλά. Όλο το καλοκαίρι το Traffic κάθε Παρασκευή ήταν γεμάτο. Έρχονταν κόσμος να ακούσει τις μουσικές σου, γιατί εσύ έπαιζες στη βάση σου, στα τέξη σου, στα μουσική. Έπαιζες σε ελληνική μουσική και έβλεπα, ας πούμε, και εγώ που ερχόμουν να κάνω τις Παρασκευές σου, να διασκεδάζει. Με ενδιαφέρει να κάνω τον κόσμο να διασκεδάζει. Όταν πρωτοξεκίνησα, το είχα αυτό το μικρόβιο, όχι, δεν θα παίξω ελληνικά, δεν θα κάνω, δεν θα ράνω. Αλλά με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να περνάει ο κόσμος καλά και θα κάνω τα πάντα. Από τον κόσμο της Αλεξάνδρειας, τι εισπράττεις, γιατί έγινε γνωστό το τελευταίο καλοκαίρι? Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους που έρχονται κάθε Παρασκευή εδώ. Η αγάπη που παίρνω είναι πάρα πολύ μεγάλη και προσπαθώ να την ανταποδώσω με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης, μας έχεις πει ότι ασχολείσαι κατά βάση με την ελληνική μουσική. Παίζεις ελληνική μουσική. Θα σκεφτώσουν να ασχοληθείς με την ξένη μουσική, είτε να παράγεις κάποιο τραγούδι, είτε να κάνεις κάποιο μίξ. Θα σε ενδιαφέρει αυτό? Καταρχήν παίζω τα πάντα. Μπορώ να παίξω και στο δάνο σου. Θα αργήσει ακόμα. Όποτε είναι. Παίζω τα πάντα. Το να ασχοληθώ με την παραγωγή έχει πέρασει από το μυαλό μου, αλλά θα πρέπει να έχω και τον ανάλογο ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθώ με αυτό. Το οποίο τη δεδομένη στιγμή δεν τον έχω το χρόνο αυτό. Ίσως στο μέλλον, δεν ξέρω, δεν αποκλείω πράγματα. Μ' άρεσε να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει τύχει. Βλέπεις διαφορές στον τρόπο διασκέδασης του κόσμου στην επαρχία συγκριτικά με την Θεσσαλονίκη που είσαι στη βάση σου? Που εκεί οι επιλογές σου είναι περισσότερες. Όπως το είπες και εσύ, είναι απλά περισσότερες επιλογές. Ο κόσμος ίσως εδώ να διασκεδάζει λίγο περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε επίσης όλες οι περισσότερες γυναίκες να ανεβαίνουν στα τεξ και να παίζουν μουσική. Θεωρείς ότι υπάρχει ανταγωνισμό ανάμεσα στα δύο φύλλα? Θεωρείς ότι ένα μαγαζί προτιμά καλύτερα μια γυναίκα DJ παρά έναν άντρα ή το αντίθετο? Κοίτα, οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα που έχει να κάνει με την εμφάνισή τους. Αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου τις ικανότητές τους. Ξέρω πάρα πολλές κοπέλες που είναι πάρα πολύ καλοί με DJs. Εγώ προσωπικά δεν διαχωρίζω το φύλλο. Αν κάποιος είναι καλός, είτε είναι γυναίκα είτε άντρας, θα το πω. Νομίζω αυτό σου χειμάνει σαν επαγγελματία, γιατί από τη στιγμή που το κάνεις επαγγελματικά, Τζέικ, είναι στα υπέρ σου αυτό. Επίσης, επικρατεί η άποψη ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα μαγαζιά έχουν και τα τυχερά τους, εντός εισαγωγικών. Και για πολλούς αποτελεί και κίνητρο αυτό, το να δουλέψουν σε ένα τέτοιο μαγαζί, σε ένα κλαμπ, και ιδιαίτερα και νύχτα. Ισχύει αυτό για σένα? Και θέλω να πεις και την προσωπική σου εμπειρία, αλλά και αυτό που σπράττεις και βλέπεις από τους γύρω σου. Λοιπόν, τα τυχερά υπάρχουν σε όλες τις δουλειές. Εγώ κάνω τη δουλειά αυτή πρώτα για μένα, γιατί μου αρέσει να το κάνω, και μετά για τον κόσμο.
τα τσιέρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνω όταν είμαι εκεί πέρα πάνω. Και δεν το βάζω μέσα στη δουλειά μου. Νομίζω με κάλυψες. Εσύ ξεκινάς, πηγαίνεις ένα μαγαζί και ξεκινάς να παίζεις μουσική. Αναφεσβήτητα η ψυχολογία σου επηρεάζει την ψυχολογία του κόσμου. Όπως και η ψυχολογία του κόσμου επηρεάζει την δική σου ψυχολογία. Λειτουργείς εσύ με αυτόν τον τρόπο ή έχεις κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα και λες εγώ θα παίξω αυτό. Πολύ σωστή ερώτηση. Ποτέ δεν ακολούθησα την πεπατημένη σε καμία περίπτωση. Γιατί μπορεί αυτό που εγώ να έχω στο μυαλό μου τελικά να μην βγαίνει στον κόσμο. Οπότε θα πρέπει να ακολουθήσω τη ροή του κόσμου. Ναι, μεν θα κάνω το πρόγραμμά μου. Αυτό όμως, αν δω ότι δεν έχει αντίκτυπο, θα πρέπει να δοκιμάσω κάποια κόλπα σε εισαγωγικά για να μπορέσω να ικανοποιήσω και τον κόσμο. Το να παίζεις μουσική είναι για σένα επάγγελμα, σημαίνει αφοσίωση, είναι ένα χόμπι που το κάνεις και επαγγελματικά και βλέπεις αντίκτυπο. Όπως είπα και πριν, το ξεκίνησα καθαρά σαν χόμπι. Κατέληξα να το κάνω σαν δουλειά. Ασχολούμαι μόνο με αυτό. Έχω αφιερώσει όλο τον χρόνο μου εκεί. Είναι μια δουλειά, όπως όλες οι δουλειές. Πολλοί δεν το πιστεύουν. Νομίζουν ότι μόνο περνάμε καλά. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μια δουλειά με τις ιδιαιτερότητες της και αυτή. Αλλά ουσιαστικά και εμείς όπως και οι γυναικολόγοι, τι κάνουμε, δουλεύουμε εκεί που άλλοι διασκεδάζουν. Ισχύει. Λοιπόν, επιλέγεις όπως είπαμε και πριν να παίζεις και σε επαρχιακά μαγαζιά. Καταρχήν εκτός από το τράφικ, πού άλλο μπορούμε να σε βρούμε. Στον Γκόλφι, όπως είπες, στη Θεσσαλονίκη. Στον Γκόλφι, στην Καβάλα είμαι επίσης. Ξεκίνησα μια συνεργασία πριν 1,5 χρόνο να κάνουμε 3-4 πάρτι. Συνεχίζω κάθε Σάββατο, είμαι εκεί χειμώνα καλοκαίρι. Στην Έδεσα, στο Νόης. Είναι κυρίως τα μαγαζιά που προτιμώ να παίζω γιατί έχω κάνει και πάρα πολλούς καλούς φίλους και χαίρομαι κάθε φορά που πηγαίνω εκεί. Το να παίζεις και σε μαγαζιά επαρχιακά, το κάνεις για να διευρύνεις και το όνομά σου, να χτίσεις και το όνομά σου σε μάθητος ή είναι η λόγη απλά οικονομική? Όχι, όλα παίζουν ρόλο. Δεν γίνεται να το κάνεις μόνο για οικονομικούς λόγους. Γιατί θα καταλήξεις να μην το κάνεις πλέον. Δηλαδή, αν πηγαίνεις καθαρά για το οικονομικό, κάποια στιγμή θα σε βαρεθεί. Εσύ σαν Αντώνης, τι θέλεις να καταφέρεις και να ονειράσεις? Μεγάλη κουβέντα. Θα σου πω απλά ότι έχω διάφορα στο μυαλό μου, έχω αρκετά πράγματα στο μυαλό μου, αλλά είμαι άνθρωπος στιγμής. Δεν θέλω να, όχι να κάνω όνειρα, όνειρα κάνω. Δεν θέλω να βάζω πρόγραμμα τόσο πολύ στη ζωή μου. Είσαι λίγο περισσότερο παρορμητικός από ότι του προγράμματος. Ούτε παρορμητικός να το έλεγα, όχι. Κάθε άλλο, είμαι πολύ συγκρατημένος σαν άνθρωπος. Απλά είμαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω καθαρά τώρα. Το τι θα προκύψει στο μέλλον, μόνο το μέλλον μπορεί να δείξει. Για το χειμώνα, για την νέα σεζόν που έρχεται και για την συνεργασία που αντίθεσες με το τράφικ, ένα από τα πιο δημοφιλή μαγαζιά στην Αλεξάνδρεια, καθώς γεμίζει κόσμο, καθώς παίζει μουσική, είναι για όλες τις ηλικίες. Τι να περιμένουμε? Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό όπως ξεκινήσαμε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία με όλα τα παιδιά εδώ και με το προσωπικό και με τους πελάτες. Αν δεν μου άρεσε και εμένα, δεν θα θέλουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τίποτα, να ευχηθώ καλό χειμώνα σε όλους. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να ευχηθούμε καλό χειμώνα και εσάς. Να ευχαριστήσουμε τον Traffic New Way για τη φιλοξενία τους και εσάς μας παρακολουθούν.